Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, ταλανίζεται τα τελευταία αρκετά χρόνια από δημόσιες εκδηλώσεις, οι οποίες πολλές φορές παίρνουν ακραίο χαρακτήρα και επισήμως ή και ανεπισήμως αποδίδονται σε ομάδες ανθρώπων που χαρακτηρίζονται είτε αυτοχαρακτηρίζονται αναρχικοί. Πολλές φορές οι εκδηλώσεις αυτές έφεραν το πολιτικό σύστημα στα όρια της αντοχής του. Και βέβαια στα όρια αυτά το έφεραν εκδηλώσεις με τη βοήθεια και της οικονομικής κρίσης. Αλλά και χωρίς αυτήν και πριν από αυτήν ανάλογες εκδηλώσεις υπήρχαν στην ελληνική πολιτική ζωή. Τις τελευταίες ημέρες, κυρίες και κύριοι, συνελήφθησαν στη Βέρεια 4 άτομα τα οποία καταδιώχθηκαν και συνελήφθησαν ύστερα από μια κλοπή που επισήμως διέπραξαν σε τράπεζα στο Βελβεδό. Έφεραν εμφανή σημεία κακοποίησης. Κατά την αστυνομία, τα σημάδια αυτά δηλαδή, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους. Κατά τους ίδιους, τους γονείς τους και τους συνηγόρους τους, τα σημάδια προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους από βασανισμούς, όπως λένε, που υπέστησαν. Η πολιτεία, η επίσημη πολιτεία, αντέδρασε σε αυτό το γεγονός, στην δημοσιοποίηση δηλαδή των φωτογραφιών που έδειχναν κακοποιημένα πρόσωπα, και αναμένεται το πόρισμα της εξέτασης που θα διενεργηθεί μετά από εντολή που έδωσε η αρμόδια δικαστική αρχή της Αθήνας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι, η δημοκρατία μας τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται. Και δοκιμάζεται από πολλές πλευρές, όπως σας είπαμε, καταλυτικό στοιχείο την κρίση. Και σε περιόδους που παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα κρίσης, σαν και αυτή την κρίση που βιώνουμε και εμείς σήμερα, εκείνο που περισσότερο θα πρέπει να κυριαρχεί για να μπορέσει να λειτουργήσει και στοιχειοδός η κοινωνία, είναι η νομιμότητα και ο σεβασμός και στους νόμους και στο Σύνταγμα. Και όχι ακριβώς το αντίθετο, κάτι το οποίο υποστηρίζεται δυστυχώς από μεγάλη μερίδα και από σημαντική μερίδα ανθρώπων που κατέχουν και κέρυες θέσεις στο δημόσιο βίο. Δηλαδή, λένε το ότι σε περιόδους κρίσης σαν και αυτήν, εκείνο που προέχει είναι να σωθεί η χώρα και δεν πρέπει να δούμε και μεγάλη σημασία ούτε στο Σύνταγμα ούτε στους νόμους. Αυτή όμως είναι μια λανθασμένη προσέγγιση του τρόπου που μπορεί να λειτουργήσει μια κοινωνία σε περίοδους κρίσης, κυρίες και κύριοι. Κύριε Κοντογιώργη, ένας συνομιλητής μας στο διαδίκτυο έγραψε κάτι το οποίο το βρήκα ενδιαφέρον και το θέτω σαν ζήτημα στην συζήτησή μας. Έγραψε ότι ο καθένας από εμάς, επομένως και ο ληστής ή ο αναρχικός ή ο τρομοκράτης, δρά εξ ονόματος του εαυτού του. Η αστυνομία όμως δρά εξ ονόματος στο όνομα του λαού, στο όνομα. Παίρνει δηλαδή την εξουσία για να δράσει στο όνομα όλων ημών. Άρα, από τον τρόπο που παίρνει την εξουσία για να δράσει, έχει ένα πλαίσιο νομικό μέσα στο οποίο κινείται και αυτό το πλαίσιο βάζει και όρια. Ποιο είναι το δικό σας το σχόλιο? Κύριε Σαββίδη, σωστή η επισήμανση αυτή. Αλλά πρέπει να ξέρουμε το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο αναφερόμαστε. Πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι παιδιά 20 ετών οπλίζονται βαριά για να διαπράξουν αδικήματα εναντίον της ανθρώπινης ζωής στο όνομα της αντίθεσης σε μια πραγματικότητα, διότι δεν μιλάμε για μια αντίθεση εναντίον του κράτους συγκεκριμένα, αλλά μιας πραγματικότητας που ενσαρκώνει αυτό το κράτος. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει τα όρια της νομιμοποίησης αυτού του συστήματος. Αναφερθήκατε στη δημοκρατία, αναφερθήκατε στο κράτος δικαίου. Υπάρχει όντως κράτος δικαίου, κύριε Σαββίδη? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει και εν μέρη έχει αρχίσει να αφορά όχι μόνο την ελληνική πραγματικότητα αλλά και τη Δύση στις συνθήκες αυτής της κρίσης. Διότι σε επίπεδο δύσεως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία περίοδο ολικής
και βίαιης επιβολής ενός ολιγαρχικού καθεστώτος, το οποίο επιδιώκει μία βίαιη αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος. Οι πολιτικές έχουν πάψει να λειτουργούν προς το συμφέρον της κοινωνίας και λειτουργούν προς το συμφέρον των αγορών. Πού βασιζόταν η ιδέα ενός στοιχειώδους κράτους δικαίου, μιας ένομης τάξης αν θέλετε γενικότερα, στο γεγονός ότι υπήρχε στο εσωτερικό των κρατών μια σχετική ισορροπία. Ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που επεδίωκε η κοινωνία, σε αυτό που ήθελε η οικονομική τάξη, που ήταν τελείως διαφορετική βεβαίως στο παρελθόν, και ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους. Ποιος είναι ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους σήμερα? Για να μην έρθουμε στην Ελλάδα βεβαίως, όπου το φαινόμενο αυτής της άρνησης ή της βίαιης αντιμετώπισης του κράτους και των πολιτικών του έχει έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα. Ποιος είναι ο χαρακτήρας? Αναφερθήκατε στο Σύνταγμα. Βεβαίως να σεβαστούμε το Σύνταγμα. Ποιος το παραβιάζει το Σύνταγμα, κύριε Σαββίδη? Εάν θελήσετε να πιάσουμε ένα προς ένα τα άρθρα του Συντάγματος που αφορούν στο πολιτικό σύστημα, θα διαπιστώσουμε ότι το κομματικό καθεστώς έχει ιδιοποιηθεί το σύνολο και έχει παραμορφώσει τις λειτουργίες και τις πρόνοιες του Συντάγματος. Δεν εφαρμόζεται τίποτα από αυτά που προνοεί το Σύνταγμα. Για να μην αναφερθούμε στα θεσμικά αναχώματα που απαγορεύουν οποιοδήποτε έλεγχο, ακόμα και των σκανδάλων, δηλαδή του πολιτικού προσωπικού. Για ποιο κράτος μιλάμε, για ποιο κράτος δικαίου, όταν ο νόμος εφαρμόζονται εναντί όλων, εκτός από τους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν και την αρμοδιότητα να λειτουργήσουν αυτό το κράτος και επομένως θα έπρεπε να είναι πρώτοι εκείνοι οι οποίοι υπάγονται στον νόμο. Άρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε μία πραγματικότητα η οποία μέσα στο περιβάλλον της κρίσης έχει ανατραπεί εντελώς ακόμα και στις παλαιές του ισορροπίες. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να μας απασχολήσει είναι πώς γίνεται και έχουμε τόσο λίγες βίαιες εκδηλώσεις, να απευχόμαστε βεβαίως να γίνουν περισσότερες, αλλά πώς γίνεται και έχουμε τόσο λίγες όταν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο ανομίας, σε ένα φαινόμενο βίαιης περιθωριοποίησης σχεδόν του συνόλου της κοινωνίας και που το διαχειρίζεται μια πολιτική τάξη η οποία είναι ήδη υπόλογη γι' αυτό και το αναγνωρίζει, αλλά που δεν θέλει να υπαχθεί στη δικαιοσύνη, να δείξει δηλαδή στοιχειωδώς ότι κάπου πρέπει να επιδειχθεί και η ευθύνη η οποία χρειάζεται. Κατανοητά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η ελευθερία είναι το ένα αγαθό, κύριε Κοντογιώργη. Το άλλο αγαθό που επιζητούμε ως πολίτες είναι η δικαιοσύνη και η ισότητα. Πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά και αν τα αναρχικά ρεύματα τα σκέφτηκαν ή επέμεναν μόνο στο θέμα της... Δεν επέμεναν μόνο στο θέμα της ελευθερίας, συνεδίαζαν και αυτά την ελευθερία με την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ποια είναι λοιπόν η δική σας, το δικό σας σχόλιο, η δική σας προσέγγιση στο θέμα των ριζών του αναρχισμού και στην επόμενη ενότητα θα μιλήσουμε για το σήμερα. Κύριε Σαββίδη, η αναρχία είναι ετεροθαλής αδελφός του παρόντος συστήματος. Γεννήθηκαν και τα δύο, ουσιαστικά το 19ο αιώνα διαμορφώθηκαν, αποκρισταλώθηκαν και έχουν το ένα πόδι στην ελληνική γραμματεία όπου και οι δύο πλευρές διαλογίζονταν για το ζήτημα της δημοκρατίας και απ' την άλλη το άλλο πόδι που πατούσαν στις πραγματικότητες μιας ύστεροφεουδαλικής ή πρωτοάνθρωποκεντρικής εποχής που μόλις δηλαδή εξήρχετο και περπατούσε με ελεύθερα βήματα σε ατομική βάση. Επομένως υπάρχει το ένα επειδή υπάρχει το άλλο. Το ένα το ακούσαμε άλλωστε και προηγουμένως. Ταυτίζει το κράτος με μία πραγματικότητα η οποία δεν είναι αληθινή. Το κράτος δεν είναι ένας μεταφυσικός θεσμός και δεν έχει πάντα τα ίδια χαρακτηριστικά. Το κράτος είναι πολλά πράγματα μαζί. Ένα από αυτά είναι το πολιτικό σύστημα. Κανείς δεν διακρίνει ακόμα και σήμερα μεταξύ πολιτικού συστήματος και κράτους θεωρώντας ότι αυτά τα δύο είναι αυτονοήτως ταυτόσιμα. Αυτή είναι και η διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυτού που ονομάζεται σήμερα κακόφημα ως δημοκρατία και της αναρχίας βεβαίως και της δημοκρατίας.
η δημοκρατία επαγγέλλεται στο πολιτικό επίπεδο να πάρει το πολιτικό, να αποσπάσει το πολιτικό σύστημα από το κράτος και να το ενσαρκώσει η κοινωνία, να γίνει δήμος. Αυτή είναι η αντίληψη περί δημοκρατίας, ώστε η ελευθερία αντί να είναι μόνο στο ατομικό επίπεδο, στην προσωπική μας ζωή, να γίνει αυτοσκοπός, δηλαδή αυτονομία και στο πολιτικό. Αυτό ισχύει και στο ζήτημα της οικονομίας βεβαίως. Ποια είναι δηλαδή η διαφορά μεταξύ του σημερινού πολιτικού συστήματος που δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό με την αναρχία? Το ότι το ένα υπόσχεται μια αυστηρή συγκρότηση συστήματος εξουσίας που το ενσαρκώνει το κράτος, το άλλο εισάγει το μη άρχεστε υπομηδενός που είναι η αρχή της δημοκρατίας, αλλά που δεν το μεταλλάσσει σε πολιτικό σύστημα, δηλαδή σε σύστημα το οποίο θα το ενσαρκώσει η κοινωνία. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την οικονομία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ούτε ο φιλελευθερισμός ούτε ο μαρξισμός εισήγαγαν την έννοια της συμμετοχής της κοινωνίας στο οικονομικό σύστημα. Την κοινωνία την έχουν απ' έξω. Το ίδιο συμβαίνει και στην πολιτική. Διότι οι αντιλήψεις που υπάρχουν για την πολιτική σήμερα είναι αντιλήψεις του 19ου αιώνα. Άρα μιας πολύ πρώιμης εποχής, βρεφικής εποχής για την ανθρωπότητα, που δεν επιτρέπει να ορίσουμε την ελευθερία δύναμη αυτού που είναι, αυτονομία δηλαδή, στο ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, όπως επίσης και να συγκροτήσουμε αντιστοίχως συστήματα στην οικονομία και στην πολιτική που να αποδίδουν, να εμπραγματώνουν αυτή την ελευθερία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και της αναρχίας, διότι η κατάργηση της εξουσίας δεν έρχεται να αντισταθμιστεί στο μυαλό της αναρχικής θεωρίας με ένα πολιτιακό σύστημα το οποίο θα ενσωματώνει την κοινωνία σε αυτό, στην πολιτεία, αλλά υπόσχεται είτε μέσω όπως ο Προυντόν, μέσα από εταιρικές λειτουργίες να οδηγηθούμε σε μια διαμόρφωση μιας πραγματικότητας στο επίπεδο του κράτους που δεν το βλέπει ως διαφορετικό από το πολιτικό σύστημα, που δεν θα είναι κατασταλτικό, είτε που θα οδηγήσει στην κατάργησή του χωρίς να μας λέει τι θα γίνει μετά. Διότι όταν καταργεί κανείς το κράτος ως επικράτεια, πρέπει να ξέρουμε ότι από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος. Τι θα γίνει λοιπόν, θα δημιουργήσουμε ένα κόσμο κράτος? Ακούσουμε τον κύριο Μαρκέτο. Δεν ξέρουμε ότι έτσι αυτό ανήκει σε άλλη εποχή. Κύριε Κοντογιώργη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Τώρα, όσο γίνεται πιο σύντομα να τα πούμε, γιατί αρχίζουν και οι πιέσεις. Αρχίζει η εξουσία να λειτουργεί και δεν μπορούμε να επικαλεστούμε την αναρχία μας. Σωστά. Κύριε Σαββίδη, θέλω να διευκρινίσω για να μην πλανάτε μια εσφαλμένη άποψη. Το νεότερο κράτος διαφέρει από την πόλη κράτος μόνο ως προς την κλίμακα. Διαφέρει επίσης και στο γεγονός ότι είναι πρωτόλιο, δηλαδή στην πρώτη φάση του, ενώ η πόλη κράτος έχει οδηγήσει σε εξελίξεις οι οποίες ολοκλήρωσαν την βιολογική της διαδρομή ως κοινωνίας. Αυτό έχει σημασία, διότι έτσι μόνο μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια της δημοκρατίας και τον διάλογο που κάνει η αναρχία με τη δημοκρατία. Η δημοκρατία, θα έλεγα, ότι ή μάλλον η αναρχία σώζει την αριστερά από την προβληματική του ολοκληρωτισμού ή του νεοφιλελευθερισμού σήμερα, διότι δεν έχει τίποτε απολύτως να δείξει. Αναφέρεται στον καπιταλισμό ως εάν το κεφάλαιο, η νομισματική οικονομία, είναι η αιτία της ολικής κυριαρχίας των αγορών και όχι η ιδιοκτησία επί του συστήματος. Η αναρχία το αγγίζει αυτό το ζήτημα και είναι πολύ κοντά να δεχθεί αυτό που η αριστερά δεν μπορεί να δεχθεί, δηλαδή την ενσωμάτωση της κοινωνίας στην πολιτική, με άλλα λόγια την απόσπαση του πολιτικού συστήματος από το κράτος και την ενσάρκωσή του από την κοινωνία. Τώρα, ως προς τα σημερινά γεγονότα, γιατί αυτή η έξαρση της βίας. Ξέρετε, υπάρχει από τη μια μεριά το φαινόμενο της κρίσης που είναι μια βίαιη παρέμβαση στις τσέπες της κοινωνίας, μια βίαιη περιθωριοποίηση στην οποία οι πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν να δώσουν απάντηση. Με άλλα λόγια, ακόμα και στα στοιχειώδη που είναι, αφού αναφερόμαστε στην αστυνομία, στην ασφάλεια του ατόμου που συγκροτεί το κεντρικό πυρήνα της ελευθερίας του,
να μπορεί να κινηθεί στο δρόμο με όρους ασφαλείας χωρίς να τρομάζει ότι θα αποτελέσει αντικείμενο άσκησης βίας επάνω του. Ούτε αυτό δεν το εξασφαλίζει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ αποτελεσματική εκεί που χρειάζεται να προστατεύσει το πολιτικό σύστημα. Να προστατεύσει το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα και τις συγκεκριμένες πολιτικές. Θα έλεγα επίσης ότι η βία είναι και αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν περιθώρια διαλόγου να εκφραστεί να εκφραστούν οι διάφορες τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στην κοινωνία και θέλουν να ακουστούν. Δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα των μέσων ενημέρωσης. Δείτε πώς λειτουργεί το γενικότερο το επικοινωνιακό περιβάλλον. Οι χαραμάδες οι οποίες ανοίγονται από την ιντερνετική επικοινωνία σήμερα ακριβώς καταδεικνύουν ότι υπάρχει ένα ζωτικό απόθεμα ενεργητικότητας σκέψης, παραγωγής σκέψης, η οποία δεν εκδηλώνεται σε επίπεδο δημοσίου διαλόγου, διότι είναι δέσμια, όλα τα συστήματα επικοινωνίας σε επίπεδο θεσμών είναι δέσμια πραγματικότητων οι οποίες έχουν να κάνουν με την λειτουργία και την ασφάλεια του συστήματος και όχι με την ανάδειξη και του διαλόγου αλλά και την απελευθέρωση των ιδιών δυνάμεων της κοινωνίας. Επομένως η άσκηση, η προσφυγή στη βία έχει και το αντίδοτο και την απάντηση ότι εάν ενσωματωνόταν ο λόγος ο οποίος πάει να εκφραστεί με τη βία θα βεβαίως θα είχε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην λειτουργία και στην ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε, ολοκληρώστε με αυτό, βία, κύριε Γιώργη. Αυτή τη στιγμή, και κλείνω, η βία είναι παράγωγο μιας πραγματικότητας που συγκροτεί την έννοια της ασφυξίας και της απαξίωσης και του περιθωρίου. Πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά το πολιτικό σύστημα τι σημαίνει ενσωμάτωση, αλλά κυρίως νομιμοποίηση απέναντι σε αυτή την κοινωνία και ιδίως στα περιθωριακά στοιχεία τα οποία αρνούνται δυναμικά να αποδεχθούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι αξιόλογες οι επισημάνσεις σας.